Welcome back guys σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα unboxing για άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε. Τι είσαι εσύ? Κάτσε. Ω, το κορίτσι. Αντί για κάτσε κάνει κάτω. Μπράβο, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε το βίντεο. Λέγκο. Γιατί δείχνεις από την άλλη την κάμερα την κολάρα σου? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι και λοιπά πλάσματα, δεν έχουμε ακριβώς unboxing εδώ πέρα. Έχουμε όμως, έκατσε πάει αυτό, ήταν τελείως. Έχουμε εδώ πέρα την καλίτσα μας, την καλίτσα μας. Ένα ημίαιμο σίχτσου με μαλτεζάκι, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην οικογένειά μας εδώ και κάνα χρόνο. Ήθελα λοιπόν να την καλωσορίσω και επίσημα. Ίσως την έχετε δει και στα άλλα social media που έχω. Λες και είμαι μεγάλος influencer κοπέλα, λες και είμαι μεγάλος influencer. Η κοπέλα δεν έχω 100 φόλου. Έχω εδώ και το παιχνίδι της, το οποίο το έχει φάει. Αυτό εδώ πέρα ήταν διπλή απειλή, είναι διπλή απειλή πλέον. Γενέθλια έχει 12 Δεκεμβρίου το κορίτσι μας. 12 Δεκεμβρίου έχει γενέθλια. 12. Όχι, δεν έχει 12, ρε μαλάκα. Πότε έχει γενέθλια? Πότε έχει γενέθλια, άμα το κερατώ. Η Κάλια λοιπόν έχει γενέθλια στις 9 Δεκεμβρίου. Είναι τοξότης το κορίτσι, είναι τοξότης, ναι, είναι μια τοξοτήνα. Ήθελα λίγο να μοιραστώ το story λοιπόν, πώς ήρθες στη ζωή μας, κοπέλα. Κάλια. Κάλια, τα αρχίδια σου, εντάξει, τρώει το παιχνίδι της αυτή τη στιγμή, δεν μοιάζει τίποτα άλλο. Να πω λίγο πώς ήρθε, γιατί είναι πραγματικά μια ψιλοκουλή ιστορία. Εγώ λοιπόν, σαν καλό πολύμπριζο και σαν κολόβισμα, έκανα στρατό στο πολεμικό ναυτικό. Και όχι μόνο απλά στο πολεμικό ναυτικό, αλλά ήμουνα και σε καλή μονάδα. Ήμουνα στο ΓΕΝ, στο Πεντάγωνο. Εκεί πέρα λοιπόν ήμουνα σε ένα καλό πόστο, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Ήμουνα τώρα λίγο πριν βγω σε άδεια απολύσεως. Σκεφτείτε, κανονικά εγώ έπρεπε να πάρω λίγο κάτι παραπάνω από μήνα, ρε παιδί μου. Ήτανε και η ΕΣΟ τότε που δεν παίρνανε άδειες ορκομοσίας λόγω του COVID. Δηλαδή με το που ορκιζόμασταν πηγαίναμε απευθείας στις μονάδες μας. Και ρε παιδί μου, εγώ δεν τα πήγαινα καλά με μια συγκεκριμένη γραμματέα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τώρα ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, δεν θέλω να μπούμε τώρα και παραπάνω, και με αυτήν, επειδή μου υπήρχε μια κακή συνεργασία, θα πω από την αρχή. Δηλαδή, με το που γνωριστήκαμε, δεν ξέρω, δεν ήμασταν τελείως αλλιώς σαν άνθρωποι, οι ενέργειές μας, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Τέλος πάντων, εσύ τα έχεις φάει όλα, τα έχεις φάει όλα. Αυτή λοιπόν φρόντισε να μην πάρω, ρε παιδί μου, κάτι παραπάνω σαν άδεια απολύσεως. Ναι, τώρα το βρήκα. Και ήθελε να κάτσω παραπάνω. Αυτό σε συνδυασμό μαζί και με ένα τρακάρισμα που είχα λοιπόν, σαν αποτέλεσμα έχει εγώ να πάρω 30 μέρες συνολικά άδεια απολύσεως. Δεν είναι άσχημα, εντάξει, εννοείται, δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθως αυτό το πόστο που ήμουνα παίρνουν παραπάνω. Έλα μου όμως που όλη αυτή η αρνητική ενέργεια που έβγαζε προς το πρόσωπό μου μου βγήκε σε καλό, καθώς την προτελευταία μέρα προτού βγω σε άδεια απολύσεως, είμαι στο γραφείο, αράζω, είμαι με την κυρία Σούλα. Χαιρετίσματα στην κυρία Σούλα, ήταν μια άλλη γραμματέας εκεί πέρα του γραφείου. Και γυρνάω και της λέω ότι η μάνα μου μου λέει, ξέρω εγώ, να πάρουμε σκυλάκι και ψάχνει τώρα, ρε παιδί μου, κάτι έτσι μικρούλι, δεν θέλει κάτι μεγάλο σε μέγεθο, το οποίο, ρε παιδί μου, να μην μαδάει πάρα πολύ και τα σχετικά. Να είναι δηλαδή λίγο πιο εύκολο και για έναν αρχάριο εκπαιδευτή. Άμα πέσει από το κάτω, παίζει και να σκοτωθείς. 50-50. Και μου λέει, Χρήστο, το έχω. Πήγαινε μέσα στην κυρία Λιάννα, η οποία έχει μία γνωστή, η οποία έχει γεννήσει σκυλίτσα της και τώρα τα κουταβάκια ψάχνει να τα δώσει. Λέω, τέλεια. Πάω μέσα στην κυρία Λιάννα, χαιρετίσματα και στην κυρία Λιάννα. Η κυρία Λιάννα έχει πάρει το αδερφάκι της Κάλια. Παίρνω το τηλέφωνο πρώτα, ερχόμαστε σε επαφή με την κοπέλα, μιλάει η μάνα μου, παίζονται κάτι ανταλλαγές φωτογραφιών στο. Ανταλλαγές λέω, μας στέλνει κάτι φωτογραφίες στο Viber για να δούμε τα κουτάβια που ήταν διαθέσιμα, γιατί τα περισσότερα τα είχαν κλειδώσει, ρε παιδί μου, κάποιοι. Και μέσα σε αυτά ήταν και η καλίτσα μας. Ήταν ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, μην τη βλέπετε τώρα έτσι τώρα. Άμα καθίσετε και δείτε, εδώ πέρα είναι το μόνο έτσι μαύρο γκρίζο χρωματάκι που έχει, το οποίο στις αρχές είχε τη μάσκα εδώ μπροστά στα μάτια. Ήταν όλο μαύρο, τώρα αυτή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, οπότε θα το δείξω εδώ. Στο σωματάκι της είχε καφέ, είχε γκρίζο, είχε στην ουρίτσα και άλλα χρώματα. Μια τριχρωμία επικρατούσε. Υπήρχε και λίγο άσπρο εκεί μέσα. Τώρα έχει χαθεί αυτό, έχει γίνει κυρίως άσπρο το τρίχωμά της, πέρα από εδώ από τα αυτάκια. Και την είδε με τη μασκούλα της εκεί πέρα να φορνάει. Να τονίζονται τα ματάκια της και λέει, δεν υπάρχει, αυτό το σκυλάκι θέλω να πάρω. Ήθελε και θηλυκό βέβαια, είτε έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε, ήταν και σχετικά μακριά. Ήταν στον Κολωνό έμενε η κοπέλα, οπότε από τα αγγλικά νερά που μένουμε εδώ πέρα ήταν λίγο ταξίδι. Πηγαίνουμε, τη βλέπουμε από κοντά. Λέμε, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν μας τη γλιτώ.
Τόνι, δικιά μας θα γίνει. Όμως δεν μπορούσαμε να την πάρουμε εκείνη την χρονική στιγμή, γιατί ήταν ενός μηνών νομίζω τότε. Είχαμε πάει Ιανουάριο να την δούμε. Και τα μικρά τα κουταβάκια πρέπει να κάθονται εκεί κοντά στους 2 με 2,5 μήνες με την μητέρα τους για να θυλάσουν, ρε παιδί μου. Οπότε περιμέναμε, δεν μπορούσαμε να την πάρουμε εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγο καιρό πήγαμε, την πήραμε στον δρόμο, στην πρώτη διαδρομή από εκεί για εδώ, για το σπίτι. Μας έριξε και ένα ξερατό, όλο δικό μας. Πρώτη φορά που ξέραζε το κορίτσι, μετά που να ξέραμε ότι θα ξέναγε άλλες 100 φορές μου. Την φέραμε εδώ, ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία στην αρχή και εμείς, σαν αρχάρι στο θέμα του σκυλιού, δεν ξέραμε πολύ εύκολα να την κουμαντάρουμε σίγουρα. Πήραμε βοήθεια από ειδικό. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει γίνει και τέλεια δουλειά, αλλά μπορούμε και βγάζουμε πέρα μια καθημερινότητα. Εννοείται την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι τρομερό το πώς συγκυρίες, ένα τρακάρισμα. Η θητεία μου στο πολεμικό ναυτικό, μια γραμματέας που δεν με πήγαινε και μια γραμματέας που με πήγαινε, σαν σειρά ακούγεται αυτό. Σαν κομική σειρά του Μέγκα παλιά. Θα ήθελα να πω και κάτι, ότι αν δεν είστε έτοιμοι, θα περάσω και ένα μήνυμα, ας πούμε, μέσα από αυτό το βίντεο. Αν δεν είστε έτοιμοι να πάρετε σκυλάκι, εσείς, η οικογένειά σας, οποιοδήποτε θέλει να υιοθετήσει, να αγοράσει, να πάρει ένα σκυλάκι, μην το κάνετε. Είναι κρίμα πραγματικά τέτοια πλασματάκια να μένουν στον δρόμο, γιατί δυστυχώς αυξάνονται και τα αδέσποτα από τέτοιες κινήσεις. Και είναι και κάποια σκυλάκια τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν στον δρόμο, όπως η Κάλια εδώ πέρα. Πάνω από 5 λεπτά δεν τη έδινα, μα την αφήναμε κάπου στον δρόμο. Σκεφτείτε το καλά πριν πάρετε οποιοδήποτε ζωάκι το οποίο θέλει φροντίδα, είτε γάτα λέγεται αυτό, είτε σκυλάκι, είτε ψαράκι, οτιδήποτε. Το καθένα θέλει τη δικιά του φροντίδα, ο καθένα ό,τι μπορεί να δώσει σίγουρα. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα να εγκαταλείπονται ζώα, οπότε να το σκέφτεστε 10 φορές παραπάνω πριν το κάνετε. Αυτό ήταν το μήνυμα, κυρίως πιστεύω είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είναι πραγματικά ψυχές και αυτές. Το έχει φάει, το έχει φάει, το έχει λιώσει, το έχει διαλύσει, τη μάνα του. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω. Σε έχουμε τρομερή αγάπη. Οποιοδήποτε έχει σκυλί, πιστεύω μπορεί να με καταλάβει. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι διαφορετικό. Τέτοια χαρά που κάνει είναι ένα αγχολητικό το σκυλί. Όταν μπαίνω στο σπίτι, τέτοια χαρά δεν κάνει ούτε. Ούτε η ίδια μου η μάνα δεν κάνει τέτοια χαρά όταν έρχομαι σπίτι από τη δουλειά. Αλλά κάνει αυτό εδώ το πλασματάκι. Οπότε θα ήθελα να κλείσω εδώ πέρα το βίντεο. Πραγματικά ελπίζω να την κρατήσουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Είναι ένα χρόνο, ενός χρονών και 3 μηνών κοντά αυτή τη στιγμή η καλίτσα μας. Σαν τα σιχτσού και τα μαλτεζάκια, είναι γενικά σκυλάκια τα οποία ζουν αρκετά, οπότε ελπίζω να μας ταλαιπωρεί για αρκετά χρόνια ακόμα. Και η κοπέλα τι λέει? Θα κλείσω εδώ το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε. Ξέρω ότι αυτοί που έχουν σκυλιά ίσως το βλέπουν και λίγο αλλιώς το βίντεο και καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάτε να τα αγαπάτε, να τους δίνετε όση αγάπη σας δίνουν, γιατί αυτά είναι ένα μέρος από τη ζωή μας, ενώ για αυτά είμαστε όλοι τους η ζωή, να θυμάστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που θα σας αλλάξει λίγο το perspective πάνω στο θέμα. Δεν μου λέει, αρκετά έπαιξε και τα κάνεις μούτι. Πάμε λίγο εδώ. Πάμε λίγο εδώ τώρα να κάνεις δουλειά, να βγάλουμε τα λεφτά μας. Να κάνουνε like. Δεν μπορώ να σφίξω κιόλας. Like, subscribe, καμπανάκι και follow όλα τα social να κάνουνε. Να μην την ταλαιπωρώ άλλο, να την αφήσω να παίξει πάνω στο κρεβάτι μου εδώ πέρα που είναι σαν δικό της. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρει και το επόμενο βίντεο καλά. Μέχρι το επόμενο θα τα πούμε. We'll be right back.